Λοιπόν, μας περιμένει ο κύριος Νάσος Γαβαλάς, είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρεών Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων. Και θα πάμε στη συνέχεια της κουβέντας. Καταρχήν, καλημέρα και σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γαβαλά. Καλημέρα, εγώ σας ευχαριστώ. Θα πάμε στη συνέχεια της κουβέντας που κάναμε λίγο νωρίτερα με την συνάδελφο, την κυρία Μαρκέλα Σαράιχα, η οποία τι μας είπε. Μας είπε περισσότεροι επισκέπτες, αλλά με μικρότερη κατακεφαλήν δαπάνη. Δεν ξέρω αν στον δικό σας το χώρο, το χώρο δηλαδή της βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων, έχετε μια τέτοια εικόνα συγκριτικά με πέρυσι. Κοιτάξτε, όσον αφορά την κατακεφαλήν δαπάνη, να ξεκαθαρίσουμε ότι ο μέσος επισκέπτης της βραχυχρόνιας μίσθωσης όλα τα ξοδεύει στην τοπική αγορά. Ναι. Άρα αυτό εμείς δεν μπορούμε να το αποτυπώσουμε. Δεν μπορούμε να δούμε αν ξόδεψε περισσότερα σε πρωινά, σε φαγητά, σε δραστηριότητες. Εμείς έχουμε άλλα δεδομένα σχετικά με τις πληρότητες και με τη μέση τιμή, μέχρι εκεί δηλαδή στο κομμάτι που αποτυπώνουμε εμείς. Πάμε λοιπόν στο κομμάτι που αποτυπώνεται, που το ένα είναι η πληρότητα και το δεύτερο είναι η μέση τιμή. Να πω μόνο, και δεν κάνω λάθος, το θυμάμαι το νούμερο που είδα, ότι στο σύνολο της επικράτειας είναι 1.000.000 κρεβάτια διαθέσιμα μέσω της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Είμαι ακριβής? Όσον αφορά τις κλίνες στα κρεβάτια, πάλι και σε αυτό υπάρχει μια αμφισβήτηση πώς τα μετράνε και πώς τέτοιο. Εμείς δεν είμαστε ξενοδοχεία για να έχουμε τον ίδιο τρόπο αποτύπωσης. Αυτό που μπορούμε να πούμε, τουλάχιστον σε ό,τι έχει αφήσει η ΑΔΕ προς τα έξω, είναι ότι μιλάμε για περίπου 186.000 καταλήμματα πανελλαδικά, περίπου 13 με 14.000 στην Αθήνα. Εκτιμούμε ότι ο αριθμός αυτός είναι μικρότερος, γιατί αυτά είναι καταχωρήσεις και όχι απαραίτητα σπίτια, διαμερίσματα. Άρα μέχρι να μας δώσει η ΑΔΕ τον αριθμό από άμα, εικάζουμε μόνο στο πόσα μπορεί να είναι. Οπότε πάμε να εκτιμήσουμε πώς έχει πάει μέχρι τώρα η χρονιά με βάση έτσι την εικόνα που έχετε διαμορφώσει. Η χρονιά πήγε καλύτερα όσον αφορά τα περισσότερα κίνητα που μπήκαν. Δηλαδή είδαμε ότι από 1η-1η-24 όλα αυτά τα φορολογικά μέτρα, αντί να συμπυκνώσουν την αγορά, αντιθέτως την έδεσαν αν θέλετε, και ήξερε πλέον ο καθένας πώς κινείται. Άρα μπήκαν περισσότερα καταλήμματα. Αυτό στην Αθήνα έφερε μέχρι από 1η-1η-24 μέχρι και Ιούνιο που έχουμε τα δεδομένα, έφερε μία μείωση στις πληρότητες στην Αθήνα περίπου στο 5%, αλλά μία αύξηση στο 4% σε όλη την Ελλάδα. Η μέση τιμή στην Αθήνα είναι γύρω στα 97 ευρώ αναδιανυκτέρευση και 129 πανελλαδικά, τα οποία έχουν μια αύξηση 10% σε σχέση με πέρυσι. Πιθανολογώ ότι είναι εξαιτίας των φόρων, ναι, που μπήκανε πλέον από το 24, άρα ένα μέρος του φόρου μετακυλίστηκε στην τιμή. Η Αθήνα λοιπόν έχει μια μικρή, πολύ μικρή μείωση στο σύνολο όσον αφορά τις πληρότητες. Τις πληρότητες. Άλλες περιοχές οι οποίες έχουν ενδιαφέρουσες αυξομοιώσεις υπάρχουν διαθέσιμες? Κοιτάξτε, όσον αφορά τη βραχυχρόνια μίσθωση που ενδεχομένως εντάσσονται εκεί κάποιες βίλες, θα λέγαμε ότι παρατηρούμε μια μεγάλη μείωση στη Μύκονο όσον αφορά τις τιμές διανυκτέρευσης, δηλαδή κάτι ποσά που ακούγαμε στο παρελθόν για ένα διανυκτέρευση ένα εβδομάδα πλέον δεν υφίστανται. Από εκεί και πέρα εξαπλώνεται νομίζω η τάση και σε μικρότερα νησιά να ενισχύσουν τη θέση τους όσον αφορά τα καταλήμματα, άρα αρχίζουν και αυτά και αποτυπώνουν θετικότερους αριθμούς. Περιοχές οι οποίες παραδοσιακά δεν ήταν στον τουριστικό καλοκαιρινό χάρτη, έχετε εικόνα ότι δημιουργούν μια αξιοσημείωτη κινητικότητα? Αν μιλήσουμε για καλοκαίρι, θα έλεγα ότι μεγάλη άνοδος αρχίζει πλέον και έχει Πελοπόννησος, που είναι ένα τεράστιο κομμάτι, ιδίως στα παραθαλάσσια και γύρω από το Κώστα Ναβαρίνο και όλη αυτή την νότια πλευρά της Πελοποννήσου. Οπότε εκεί έχουμε ένα τέτοιο. Η Εύβοια αρχίζει και δουλεύει πλέον αρκετά καλά. Οπότε σε αυτές
τις δύο περιοχές. Αντιλαμβάνομαι ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το ότι είναι υπηρετικοί προορισμοί. Δηλαδή πας με το αυτοκίνητό σου και δεν επιβαρύνεσαι με το κόστος των ακτοπλοϊκών. Ναι, και κυρίως από εσωτερικό τουρισμό, έτσι, μην τον ξεχνάμε, γιατί ένα περίπου 30-40%, πολύ περισσότερο μες το χειμώνα, λιγότερο μες το καλοκαίρι, είναι από εμάς τους ίδιους τους Έλληνες που επιλέγουμε καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης για να πάμε διακοπές. Οπότε αυτοί οι οικονομικότεροι προορισμοί ενισχύονται και από τον εσωτερικό τουρισμό. Το άλλο που θέλω να ρωτήσω... Υπάρχει ένα θετικό στην ιστορία των βραχυχρόνιων μισθώσεων μέσω των πλατφορμών, ότι λίγο ως πολύ μπορώ να καταλάβω το κατάλημα στο οποίο σκοπεύω να πάω, τι βαθμολογία έχει από όσους επισκέπτες προηγήθηκαν. Αλλά πέρα από αυτό, υπάρχει κάποιος τρόπος να ελέγξει κανείς την ποιότητα των παραχόμενων υπηρεσιών, δηλαδή αν αυτό που δίνεται έχει κάποιο μήνυμο προδιαγραφών? Όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες, να επισημάνουμε ότι δεν παρέχονται υπηρεσίες πέρα από κλινοσκεπάσματα. Αμέσως καθαριότητα. 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 Η καθαριότητα δεν μπορείς να το καταλάβεις από μία φωτογράφηση, ενδεχομένως μόνο από σχόλια των άλλων. Θεωρώ όμως ότι οι περισσότεροι, είτε είναι φυσικά πρόσωπα, είτε είναι εταιρείες που διαχειρίζονται αυτά τα κίνητα, ακόμα και πρόβλημα, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι ο τομέας της καμαριέρα είναι η νούμερο ένα ζητούμενη στον τουρισμό. Ακόμα και να υπάρξει κάποιο πρόβλημα, να μην είσαι ευχαριστημένος, όλοι ανταποκρινόμαστε σε έναν επαναληπτικό καθαρισμό ώστε να φτάσει στο επίπεδο, γιατί πολλές φορές, ιδίως στην υψηλή σεζόν, δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στα υψηλά standards, ούτε τα ξενοδοχεία, ούτε τα καταλήμματα, ούτε τα καφέ, ούτε γενικότερα. Το τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω, επειδή έχει ξεκινήσει η ιστορία της φοιτητικής στέγης, τελικά ενοχοποιείται ή δεν ενοχοποιείται η βραχυχρόνια μίσθωση στο αυξημένο κόστος ενοικίασης? Να ξεκαθαρίσουμε ότι η βραχυχρόνια μίσθωση ενοχοποιείται για τα πάντα. Πλέον, οτιδήποτε έχει να κάνει με καταλήμματα, φταίει η βραχυχρόνια μίσθωση. Σας ακούω, λοιπόν. Όχι, εμείς πάλι θα καταλήξουμε στον αριθμό των ακινήτων. Πολλές φορές μπορώ να σας πω ότι η βραχυχρόνια μίσθωση σε περιοχές τουριστικές που υπάρχουν πανεπιστήμια μπορεί να βοηθήσει, γιατί το κατάλημα είναι κατάλληλο, έχει ανακαινιστεί, οπότε ένας φοιτητής μπορεί να μείνει σε ένα ανθρώπινο κατάλημα μεταξύ του διαστήματος τέλος Σεπτεμβρίου με τέλος Μαΐου, Ιουνίου, οπότε ο ιδιοκτήτης στην ουσία εκμεταλλεύεται διπλά, αν θέλετε, το κατάλημά του. Όχι παντού. Οπότε, για παράδειγμα, Κρήτη, για παράδειγμα, νομίζω ότι από Απρίλη μήνα πρακτικά, μην πω Μάρτη, ξεκινάει λίγο ως πολύ κίνηση του τουρισμού. Στις πολύ τουριστικές περιοχές και στα κέντρα. Ναι. Εμείς που έχουμε δεδομένα από Ηράκλειο κτλ., δεν αποτυπώνεται και εν τέλει ενδεχομένως σε πολλές περιπτώσεις δεν συμφέρει. Ναι. Το ένα είναι αυτό, λοιπόν. Το δεύτερο? Το δεύτερο είναι ότι ο αριθμός των καταλυμάτων είναι τόσο μικρός σε σχέση με τα προσφερόμενα ακίνητα. Δηλαδή, το ακούω πάνω από 10-20 χρόνια, όταν δεν υπήρχε καν η βραχυχρόνια μίσθωση. Πάντα Σεπτέμβριο ερχόταν ότι η φοιτητική στέγη είναι ακριβή και, και βλέπουμε περιπτώσεις στο οποίο δεν φταίει καμία βραχυχρόνια, δεν φταίει κάτι, που υπάρχουν σπίτια, αν μου επιτρέπει την έκφραση, χρέπια, τα οποία ζητάνε οι ιδιοκτήτες ό,τι θέλουν από φοιτητές. Ναι. Και 500 και 600 ευρώ για να μείνεις σε ένα υπνοδωμάτιο το οποίο δεν έχει ανακαινιστεί. Ναι, έβλεπα τον πίνακα με τις τιμές ένα τετραγωνικό μέτρο στην Αττική. Εντάξει, περιοχές που ούτε καν ξέρουν τι σημαίνει η βραχυχρόνια μίσθωση, έτσι, που είναι απολύτως έξω από το χάρτη. Ναι. Στο Αιγάλεο δίπλα στην Αττική να έχει 20, 30, 50 ακίνητα, ναι, στη βραχυχρόνια. Προφανώς αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα, και το έχουμε επισημάνει και στην κυβέρνηση και όλα αυτά, είναι ότι πρέπει να βρει άλλους τρόπους να αποδεσμεύσει, να αξιοποιήσει, αν θέλετε, να δώσει κίνητρα να δοθούν στην αγορά τα εκατοντάδες χιλιάδες κλειστά διαμερίσματα που υπάρχουν. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά. Την καλημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα. Καλά, γεια σας, γεια σας.